τις εντυπώσεις. Με το πρώτο άκουσμα του τραγουδιού «Χίλιες και μία νύχτες» της Αγγελικής Ηλιάδη, όλος ο Ντουνιάς παραμιλούσε στα τουρκικά τα παραμύθια της Χαλιμάς. Μπρε μπρε γιαβρί μου, την Παξέση Νιχανούμ που χορεύει τσιφτετέλη στο σαράι της Eurovision. Ο Γιώργος Λιάγκας στόλισε πουρνό-πουρνό την Ηλιάδη σε χραζάτ. Ωραία. Δεν αντιπροσωπεύει τη χώρα μας τον Έλληνα τραγούδι αυτό. Το θεωρώ ένα γύφτο τουρκομπαρό κάφλιο. Με συγχωρείτε, ντρέπομαι για το τραγούδι αυτό. Γιατί? Δεν θέλω να εκπροσωπεύω. Γιατί είναι τουρκομπαρό κάφλιο. Άφλιο. Ντροπιαστικό, εσευτελιστικό. Είναι ντροπιαστικό τραγούδι. Ηλιάδη, απαράδεκτο. Τουρκία. Το τσιφτετέλ δεν είναι ελληνικό. Ελληνικό είναι το μπαγλαμαδάκι, είναι το μπουσού και αυτά είναι ελληνικά. Το τσιφτετέλ είναι πιο ανατολή από εμάς. Είναι Τουρκία το τσιφτετέλ. Τα χαμπέρια της Ηλιάδη ακούστηκαν βάι-βάι σε όλον τον καλλιτεχνικό μαχαλά. Σαν παρουσία. Είναι πανικός με αυτά τα σύριαλ, τα τουρκικά, τα τέτοια. Δεν τα μπορώ πολύ αυτά, γιατί θεωρώ ότι στην Ελλάδα είμαστε. Να προβάλλουμε κάτι δικό μας, ρε παιδιά. Και εγώ με περίεργο τραγούδι είχα πάει. Το 2008, αλλά δεν χόρεψε στο τσιφτετέλη τόσο καλά όσο η Ηλιάδη τώρα στον Οντά. Με υπέρ του Αγάθωνα πιο πολύ. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η παρουσία. Πιο πολύ γιατί είχε και το ρεμπέτικο μέσα και όλα αυτά. Αλλά μπράβο και στην Αγγελική που στήριξε τον ελληνικό στίχο. Ευτυχώς, γιατί αν ήταν και τουρκικός ο στίχος, θα θέλαμε διερμηνέα το Γιουσουφάκι του Σουλεϊμάν. Μας πείραξε το τουρκικό, ας πούμε αυτό, κάποιος που είπε τουρκικό, και η μισή Ελλάδα βλέπει Σουλεϊμάν, ρε παιδιά, πια τουρκικό. Ποια δεν θα πάει, ποια χώρα δεν θα πάει, κάποιες χώρες δεν θα πάνε. Η Τουρκία. Να. Άρα λοιπόν, γράφουμε εμείς τουρκικό κομμάτι, αφού λένε κάποιοι ότι είναι τουρκικό, θα πάμε και για την Τουρκία. 24 βαθμοί. Άρα. Αυτό το τραγούδι έχει σαφέστατα την σφραγίδα του Κυριάκου Παπαδόπουλου και στη μουσική αλλά και στην ενορχίστρωση. Η αλήθεια είναι ότι αυτό το ύφος ενορχιστρωτικά έχει περάσει λίγο πια και και ο ίδιος ο Κυριάκος στα κομμάτια τα οποία κυκλοφορεί το έχει αλλάξει αυτό με τα τουρκικά βιολιά, έχει προχωρήσει λίγο παραπέρα. Αλλά όμως είναι κάτι το οποίο τον χαρακτηρίζει. Είναι Κυριάκος Παπαδόπουλος. Εντάξει, για εσωτερική κατανάλωση περισσότερο. Δεν το βλέπω για Eurovision, δηλαδή. Εντάξει, να δεις τώρα, μην γελιόμαστε, τέτοια ακούμε και τέτοια ακούμε. Πρώτο τραπέζι πίστα και τα πανέργια με τα λουλούδια να πέφτουν βροχή. Μάλλον μπερδέψαμε την πίστα με τη σκηνή της Eurovision. Την ίδια ώρα το μπαγλαμαδάκι του Αγάθωνα κερδίζει το τσιφτετέλι της Ηλιάδη και τις εντυπώσεις γενικότερα. Αυτό μόνο που το βλέπεις είναι Ελλάδα. Βλέπεις τον κύριο με το μουστάκι και είναι Ελλάδα. Μια χαρά είναι το κομμάτι. Και ο άνθρωπος μια χαρά είναι. Και η σχέση με η μίξη του ρεμπέτικου με το συγκρότημα είναι επίσης ενδιαφέρουσα έτσι κι αλλιώς. Όσο πλησιάζει ο ελληνικός τελικός, τόσο μεγαλώνουν οι κόντρες και τα παρατράγουδα. Έχει να γίνει και φέτος της Eurovision. Από την ώρα που ακούσαμε τα τέσσερα τραγούδια που θα διαγωνιστούν στον ελληνικό τελικό της Eurovision, χάσαμε την μπάλα. Έλληνες και ξένοι τουρίστες κρίνουν, κάνουν προγνωστικά, διασκεδάζουν. Εντάξει, καλό είναι, καλό είναι, καλό είναι. Από το να πάει η Ηλιάδη, καλό είναι. Η οποία Αγγελική έχει σουξέ στους ξένους. Let's hear this. It's if the telly. Okay. Wow. Wow. You like, eh? No, eh? Yeah, yeah, it's okay. They're using Chinese instrument. Chinese? Βρήκε ο Κινέζος στη γενιά του. Better. I like it. Oh, you like it? Yeah, it's more authentic. It's good to have it in your own language because it represents your culture. It represents where you're from rather than trying to sing in other languages. Αν σας ακούσει ο Λιάγκας, ψάξτε βρείτε αεροπλάνο να φύγετε. I think this is the most Greek song. Traditional Greek. Δεν τη γλιτώνουν την απέλαση. Αν στείλουμε την Ηλιάδη στη Eurovision, να στείλουμε και κατάλογο. Πόσο πάει η φιάλη ουίσκι, το ξηροκάρπι, το γαρίφαλο. Ωραία. Η Θωμά η Απέργη μάλλον δεν συγκινεί τους ξένους φίλους μας. It's like Amy Winehouse. Yeah, but the music it's too generic. It's too mainstream, too easy, it's too cheesy, you know. That's not nice. There's nothing from Greek one. Ωραία. It's not original. It's kind of pop music, but it sounds like many other songs. Τη Στομαΐς Απέργη ακούω και ματώνουν τα αυτιά μου. Όσο για την Τζορτζίνα και τον Άλεξ Λεόν, η κοινή γνώμη διχάζεται. I don't really like it. It's so slow, soft now. I like it. You like it? It's yes, very melodic. I'm gonna go sleep, I think. More mystical. No, Ben. Εκεί που πέφτει γέλιο είναι αλλού. That's
a good title. Yeah, you should take this one. It's a funny song. It's funny. It's funny. Very comical. That's the best. It's humoristic and funny. Greek elements and... Τα σκοτσέζικα Kill, τον Κόζα Μόστρα, οριοθετούν το ύφος του τραγουδιού. Βαλκανορεμπέτικο σκασκασκοτσέζικο. Οι Έλληνες τι λένε? Από ξένα εγώ δεν καταλαβαίνω τίποτα. Δεν σκαμπάζω τίποτα. Αγγελική. Του ρεμπέτη. Κόζα Μόστρα. Ναι, ναι, φιλιά. Μεγάλο. Θες να τα ακούσεις λίγο? Βάλ το. Αγγελική Ηλιάδη. Άκου. Δεν μπορεί να σε πάρει τηλέφωνο το τραγούδι της. Εμένα μου άρεσε το Κοζά αυτό. Κοζά Μόστρα, ε. Ναι. Τι ψηφίζουμε? Ηλιάδη, φυσικά. Ηλιάδη. Ψήφισες. Ηλιάδη, θα έλεγες εξ αρχής. Τι μ' αφήσεις και καλά ποτέ. Αποφωνή κορμάρα. Δεν ξέρω τι δίνουν τα στοιχήματα. Εδώ πάντως άκρη δεν βγάζει.